σε ό,τι αφορά τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σε σχέση με τα εργασιακά και ποια είναι η θέση που παίρνετε ανάμεσα στην διελκυστίδα αυτή των θέσεων των δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας εν προκειμένου, σε σχέση με όλα αυτά που ακούστηκαν μόλις. Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό να υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ για τα εργασιακά ζητήματα και για το ποιος πραγματικά θα προστατέψει περισσότερο τους εργαζόμενους. Αυτό είναι προκλητικό για τους εργαζόμενους τη στιγμή την οποία ο ένας έχει νομοθετήσει πάνω στον άλλον. Υπήρχε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προηγούμενα, Νέας Δημοκρατίας, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ μαζί συγκυβέρνησαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε πάνω σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο και έχει νομοθετήσει κι άλλα. Και κινούνται όλα πάνω στον ελαστικό χρόνο εργασίας, στην ελαστικοποίηση συνολικά των εργασιακών σχέσεων. Κυρία Ταμπουλάρη, παρακαλώ, εξακολουθήστε. Συνεχίζω λοιπόν από εκεί που διακόπηκα, ότι όλα αυτά έχουν συναποφασιστεί και είναι κοινώς αποδεκτά από όλες αυτές τις δυνάμεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με συνθήκες τέτοιες και με συμφωνίες που λένε ότι πρέπει να υπάρχει ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις και στον εργάσιμο χρόνο. Αυτά τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Σήμερα μπορεί τυπικά να λέμε ότι έχουμε ένα 8ωρο, γιατί το πενθήμερο έχει από καιρό φύγει από τη μέση. Υπάρχουν ήδη εξαήμερες συμβάσεις, υπάρχουν εφταήμερες συμβάσεις, υπάρχουν συμβάσεις με κυλιόμενο ωράριο. Αυτά είναι νόμιμα, δεν είναι τίποτα παράνομο. Και είναι στο πλαίσιο αυτό που λέει ότι οι εργαζόμενοι μπορεί να δουλεύουν μέχρι και 11 ώρες την ημέρα, μέχρι και 12 ημέρες την εβδομάδα. Αυτό είναι το κυλιόμενο ωράριο. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει, αφού κόπτονται όλοι για τους εργαζόμενους, σαφής νομοθετική ρύθμιση και απαγόρευση αυτών των μορφών. Και εδώ οι εργαζόμενοι έχουμε κι άλλο ένα λόγο να μιλάμε και να θέτουμε. Η παραγωγικότητα της εργασίας, ξέρετε, και η ανάπτυξη, η πρόοδος, η τεχνολογική και η επιστημονική βάζουν άλλα ζητήματα μπροστά. Βάζουν τον πύχη πιο ψηλά για τη ζωή των εργαζομένων και για τον τρόπο και τις ώρες που θα δουλεύουν. Εδώ σήμερα έπρεπε να μιλάμε με σαφήνεια για πενθήμερο 7ωρο, 35ωρο τουλάχιστον. Και όχι να συζητάμε για το ποιος θα προστατεύσει καλύτερα το 8ωρο και το πενθήμερο, κάτι που δεν υπάρχει. Μην ξεχνάμε τις Κυριακές που ξεκίνησαν από μερικές σε αυτό το πλαίσιο της διολυστήσεως. Για να εξυπηρετήσουμε και την ανάπτυξη και την τουριστική ανάπτυξη και όλα αυτά που λέγονται για το κέντρο της Αθήνας κλπ. Να ανοίγουν τα μαγαζιά. Και τώρα έχουμε φτάσει σε μερικές δεκάδες Κυριακές νομοθετημένα να επιτρέπεται να λειτουργούν τα καταστήματα. Δεν είναι ένα μεμονωμένο ζήτημα. Αυτό αφορά όλους τους κλάδους. Και εταιρείες μεγάλες, και τα λέμε εμείς που έχουμε και την τιμή από τους συναδέλφους μας να εκπροσωπούμε και συνδικαλιστικά εργαζόμενους μέσα στους κλάδους και μέσα στους χώρους δουλειάς. Λοιπόν, να βλέπουμε και να παρεμβαίνουμε σε ζητήματα τέτοια που μεγάλες εργοστασιακές μονάδες, μεγάλες επιχειρήσεις που βραβεύονται και για το εργασιακό τους περιβάλλον, να έχουν τέτοια ζητήματα. Να έχουν κυλιόμενο ωράριο και να γίνεται αυτό ακριβώς ο καθένας να μην ξέρει πότε δουλεύει και στο κάτω-κάτω της γραφής να μην αναπληρώνεται και η εργατική ευχαριστώ, του δύναμη ποτέ. Κυρία Ταβουλάρη, ήθελα να ρωτήσω εσάς. Σε σχέση τώρα με τα σενάρια της επόμενης μέρας, ακούσαμε και από άλλους εκπροσώπους κινήματος αλλαγής μια έκκληση για εθνική συνεννόηση. Εσείς τι συμμερίζεστε αυτή την άποψη για εθνική συνεννόηση την επόμενη μέρα των εκλογών? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή ακούστηκαν και πολλά στη συζήτηση και προσπαθώντας να κωδικοποιήσουμε αυτά τα ζητήματα για να μπορούν οι εργαζόμενοι να βγάλουν συμπέρασμα, τουλάχιστον εμείς ως ΚΚΕ απευθυνόμαστε εκεί. Απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους, απευθυνόμαστε στα φτωχά λαϊκά στρώματα, στη φτωχή αγροτιά, στους ανθρώπους της βιοπάλης και του μεροκάματου. Και εδώ ακούστηκαν πολλά και αυτά τα πολλά που ακούστηκαν δείχνουν και την αγωνία των εκπροσώπων των κομμάτων που είμαστε μαζί εδώ σήμερα και των κομμάτων τους βεβαίως, γιατί δεν φαντάζομαι ότι εκφράζει και ο καθένας πέρα από τις προσωπικές απόψεις που μπορεί να έχει, εκφράζει μια συνολική τοποθέτηση του κόμματος στο οποίο βρίσκεται. Είναι λοιπόν η αγωνία να ενισχύσουμε την καπιταλιστική οικονομία, αυτό που λέει ανταγωνιστικότητα, να είναι πιο ισχυρές οι επιχειρήσεις, να είναι πιο ανταγωνιστικές,
να είναι πιο κερδοφόρες. Λοιπόν, να το ενισχύσουμε, αυτή είναι η αγωνία τους. Και βέβαια αυτή η αγωνία όλων πρέπει να ντυθεί και με ένα κάλυμα, να το πούμε έτσι, πιο θελκτικό για το λαό, ότι αυτό το πράγμα δηλαδή και αυτή η ανάπτυξη, με όποιο μείγμα ή όποια, εν πάση περιπτώσει, πρόταση έχει ο καθένας για αυτή την ανάπτυξη, ότι αυτό λοιπόν θα ωφελήσει το λαό και θα τον πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Αυτό έχει αποδειχτεί από τα πράγματα ότι δεν ισχύει. Δεν συνδέονται τα συμφέροντα τα επιχειρηματικά με τα συμφέροντα των εργαζόμενων και των λαϊκών ανθρώπων. Ούτε έγινε ποτέ αυτό, ούτε γίνεται τώρα, ούτε και θα γίνει. Μάλιστα. Και τα παραδείγματα είναι πολλά και στην Ελλάδα, είναι πολλά και στην Ευρώπη, που υπόθηκε κιόλας ότι είναι, εν πάση περιπτώσει, και ένα πρότυπο. Δεν υπάρχουν παράδεισοι στον καπιταλισμό. Μιλάμε για σχεδόν 1 εκατομμύριο ανέργους στην Ελλάδα, μιλάμε για ορισμένες δεκάδες εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για άλλες τόσες δεκάδες εκατομμύρια που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι το ίδιο μεροδούλι μεροφάι που είμαστε και εδώ, να μπορέσουν να πληρώσουν το ενίκιο τους, τις υποχρεώσεις τους και εν πάση περιπτώσει να επιβιώσουν. Δείτε για παράδειγμα, ανάκαμψη της οικονομίας, ανάπτυξη. Έχουμε μία μεγάλη επιχείρηση, τη Frigo Glass, και αναφέρομαι γιατί η επιχείρηση κλείνει, ενώ μιλάμε για μία εταιρεία, για μία επιχείρηση που εξοπλίζει με ψυγεία τον κλάδο των τροφίμων. Εδώ μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι είναι ζήτημα μη ανταγωνιστικότητας και είναι θέμα ζημίας κλπ. Λοιπόν, ο καπιταλισμός και οι επιχειρηματίες, τα μεγάλα μονοπόλια, οι όμιλοι, και είναι και άλλα παραδείγματα, έχουν το δικό τους σχεδιασμό, κάνουν τις δικές τους αναδιαρθρώσεις και εκεί μέσα οι εργαζόμενοι δεν χωράνε. Και όσο χωράνε εκεί οι εργαζόμενοι, χωράνε ως εκμεταλλεύσιμη ύλη που πρέπει να είναι πιο ελαστική, που πρέπει να είναι περισσότερο κινήσιμη, αυτές οι περιβόητες αρχές των παραδείσων και της οικονομικής ανάπτυξης του καπιταλισμού στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο. Εμείς λοιπόν θα πούμε ότι αυτό που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βλέπει σαν σύγκληση και συνεργασία είναι η ενότητα της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, αυτών δηλαδή που έχουν πληγεί στο παρελθόν, πλήττονται τώρα και θα πλήττονται και το επόμενο διάστημα, γιατί είναι εδώ οι συμφωνίες και οι θεσμοί και είναι εδώ οι αποφάσεις και όλοι λένε ότι όποιο και να είναι το κυβερνητικό σχήμα που θα προκύψει, αυτό που πρέπει να γίνει, πρέπει να συνεχίζονται οι μεταρρυθμίσεις όπως έχουν αποφασιστεί. Αυτά τα λένε και οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα επιτελεία, αυτά λένε και οι ίδιοι οι μεγαλοεργοδότες. Μάλιστα. Αυτά λέει και ο ΣΕΒ, αυτά λένε οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι και οι επιχειρηματίες. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω... Θα πω λοιπόν, ναι. Λοιπόν, και ο προηγούμενος ομιλητής πήρε αρκετό χρόνο, θα πω λοιπόν ότι αυτό που εμείς βλέπουμε σαν συνεννόηση είναι η ενότητα όλων αυτών των ανθρώπων που πληττόμαστε και θα συνεχίσει να γίνεται αυτό σε μία κατεύθυνση διεκδίκησης τη ζωή και των δικαιωμάτων μας με τους όρους του 2019 και με δεδομένο ότι υπήρξαν πριν από δεκαετίες κοινωνίες τέτοιες που τα ζητήματα αυτά που συζητάμε τώρα προς λύση τα έλυσαν. Γιατί και ο τελευταίος άνεργος παρέδωσε το βιβλιάριο ανεργίας του και υπήρχε κάλυψη στην υγεία για όλους, στην παιδεία, υπήρχε ελεύθερος χρόνος, υπήρχε αυτό που λέμε μόνιμη και σταθερή εργασία. Και 8ωρο πολλές δεκαετίες πριν, σε μια κοινωνία και σε μια οικονομία που κουμάντο κάνανε Μάλιστα. οι εργαζόμενοι και όχι τα μονοπόλια και τα κέρδη των καπιταλιστών. Αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε. Και σε αυτό πρέπει να υπάρχει η πραγματική λαϊκή εργατική αντιπολίτευση Μάλιστα. που μόνο το ΚΚΕ και από τα δεδομένα μέχρι σήμερα μπορεί να υπηρετήσει Ευχαριστώ. Και να την πάει ένα βήμα παραπέρα.